Λοιπόν, ξεκίνησα από τη Χρυσομαλούσα που είναι το σπίτι μου. Θα περπατήσω μέχρι κοντά στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης που είναι το σπίτι των γονιών μου και θα πάρω από εκεί, από τον καράζ, το ποδήλατό μου. Θα πάω με το ποδήλατο μία διαδρομή μέχρι περίπου τα Πηγατάκια. Που είναι μια παραλιακή περιοχή στον κόλπο της Γέρας, εκεί που είναι το εξοχικό των γονιών μου, και από εκεί θα ξεκινήσουμε μαζί με το θείο μου τον Κώστα και τον ξάδερφό μου τον Γιάννη για να περπατήσουμε προς την Αγιά Σου. Αυτή τη διαδρομή από εκεί μέχρι την Αγιά Σου την κάνουμε περίπου 30 χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια, σχεδόν ανελιπώς. Είμαστε άλλοτε περισσότεροι, άλλοτε λιγότεροι. Είναι κάτι σαν παράδοση στην οικογένειά μας. Περνάμε μέσα από τα χωριά, από κάτω Τρίτος και Μιχού, και προχωράμε προς τα πάνω μέσα από τα βουνά και φτάνουμε ψηλά πάνω από την Αγιά Σου. Η διαδρομή σε χιλιόμετρα δεν θυμάμαι πόσο είναι, σε ώρα είναι περίπου 2,5 ώρες ή και 3, ανάλογα με το ρυθμό που θα πηγαίνουμε. Στάσεις πολλές στη διαδρομή δεν κάνουμε. Κάνουμε μία ίσως ολιγόλεπτη και άλλη μία λίγο περισσότερο, γύρω στα 5 λεπτά ή και λίγο παραπάνω, ανάλογα με το πόση ξεκούραση θέλει ο καθένας. Σε ένα σημείο που βρίσκουμε τρεχούμενο νερό, για να ξεκουραστούμε, να φάμε κάτι, να πιούμε λίγο νερό, πριν από μία μεγάλη ανηφόρα που έχει μέσα από το βουνό. Αυτά, πάω τώρα να πάρω το ποδήλατο και τα λέμε σε λίγο. Ο καιρός στο βάθος φαίνεται συνεφιασμένος. Λίγο πριν φτάσω στο σπίτι των γονιών μου, δεν ξέρω, λες να μας κάνει καμιά βροχούλα να δροσιστούμε στη διαδρομή, γιατί κατά τα άλλα δεν έχει πολύ αέρα, έχει σχετική άπνοια, 2-3 από φόρο. Θα δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαι. Έχω πάρει το ποδήλατό μου. Το έβγαλα από τον γκαράζ. Και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Έχω εφαρμόσει εδώ την άλλη την GoPro πάνω για να κάνω λήψη την πορεία του ποδηλάτου. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλό stabilization θα έχει και αν θα ακούγεται θόρυβος ή αν θα κουνιέται. Θα το δούμε στο edit αυτό. Έκανα μια μικρή διαδρομή με τα πόδια, όπως είπα, ό,τι πρέπει για να ζεσταθώ λίγο, να ζεσταθούν οι μυς, να έλθω σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, καθώς έφυγα μέσα από το σπίτι, από το κλιματιστικό, είχα μόλις κάνει το ντουζάκι μου, όλα αυτά. Έχω βάλει τα τηλιακά μου, φοράω την ενδυμασία που πάω για ψάρεμα, το UV μπλουζάκι αυτό, έχω την τσάντα με νερά, λαξιές και διάφορα τέτοια. Βέβαια, όταν θα φτάσω στο εξοχικό θα κάνω μια στάση σίγουρα, αναλόγως πόσο γρήγορα θα φτάσω. Τώρα είναι γύρω στις 3, ξεκινάμε από εκεί 4,5-5 παρά με τα πόδια, οπότε δίνω στον εαυτό μου ένα περιθώριο 1,5 ώρας να κάνω τη διαδρομή με το ποδήλατο χωρίς να ζοριστώ πολύ, γιατί έχω να κάνω ποδήλατο περίπου ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω, και βλέπουμε πώς θα πάει. Λοιπόν, ξεκίνησα τη διαδρομή, φεύγω από το νοσοκομείο.
είναι δύσκολη και απότομη η ανηφόρα και δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να την ανέβω. Έχω να κάνω πολύ καιρό. Η άλλη είναι μεγάλη μεν, αλλά στη μεγαλύτερη τη διάρκεια πιο ήπια. Σε κλίση.
κουρασμένος. Το σημαντικό είναι να βρεις ένα ρυθμό, να μπορείς να τον ακολουθήσεις χωρίς να βιάζεσαι. Εδώ έχει μια πολύ μεγάλη σε διάρκεια ανηφόρα με διαφορετικές κλίσεις. Πάμε να δούμε αν θα καταφέρω να τη βγάλω. Προετοιμαστός, θα αναγκαστώ να κατέβω. Δεν πειράζει. Κάθε πάθημα γίνεται μάθημα. Ένα χρόνο απουσίας από ποδήλατο δεν γίνεται έτσι απλά. Πάμε. Thank you.
Φτάσαμε εδώ, ακολουθεί μεγάλη κατηφόρα, κάνω μία παύση, να πιω λίγο νερό και συνεχίζω. Νόμιζα ότι έφαγα νωρίς, αλλά τελικά έφαγα αργά. Και ακόμα πιο λίγο.
τελευταία διαδρομή αυτή που κάνω είναι ένα μεγάλο κομμάτι, ένας γύρος του κόλπου της Γέρας. Ένα κομμάτι του κόλπου της Γέρας. Το κυκλώνω στην ουσία. Τώρα είμαι στο πιο δυτικό τμήμα του κόλπου. Στη Λάρσο, όπως λέμε, την περιοχή. Μεγάλες ευθείες, πολύ μικρές κλίσεις, ήταν η φόρα είτε κατηφόρα, μια εύκολη διαδρομή από εδώ και πέρα. Thank you.
γάτες, οπότε ανθρώπους. Από ό,τι φαίνεται και από τη θάλασσα, έχει μία άπνοια. Φυσάει λίγο δυτικός ο άνεμος, οπότε αυτό το λιμανάκι είναι δυτικό. Θα είναι μια κουραστική διαδρομή, χωρίς λίγο αεράκι να σε δροσίζει. Σκέφτομαι, θα κάνω μία αναστροφή, δεν ακούω αυτό το κινητό, θα το κάνω για να πω προς τα πηγαδάκια παραλιακά. Έχει πιο ενδιαφέρον αυτή η διαδρομή, πιο πολύ ενδιαφέρον. Πας και από πάνω προς το εξοχικό μας, αλλά πας και από εδώ κάτω. Περνάς μέσα από τα πηγαδάκια στην ουσία, το παραθαλάσσιο.
τόσο άνεμος. Αναστικός. Thank you.
κάποιες μέρες. Ω, να και μια χελονίτσα. Θέλει να περάσει απέναντι. Επιτάχυνε το βήμα της. Εδώ. Πολλές χελώνες. Εδώ μέσα είναι τα καλάμια. Είναι ένας βάλτος, ας το πούμε. Ή όπως τα λέμε εδώ, η συντοπική διάλεκτο, ένα γιόλι. Τα γιόλια. Καλαμιώνες με βάλτους. Λοιπόν, έφτασα εδώ πέρα στο κεντρικό, στη διασταύρωση. Από πάνω πάει για τα υπόλοιπα χωριά της Γέρας, για το Κομάρι. Και από εδώ κάτω, συνεχίζοντας, πάει για Ευριακή, Πέραμα. Ναι, λιτός είπε, γι' αυτό λέω να κλείσουμε το κάγκελο. Κάτσε λίγο αυτό το σύννεφο. Μέχρι να μπούμε στο χωριό, άμα κάτσε αυτό το σύννεφο, είναι καλά. Εσύ γιαγιά, να φανταστείτε ότι καλύτερη κατάσταση, απλά... Ναι, ήταν κάθε μέρα χειροτερεύει όταν, ειδικά να αρχίσει και πέφτει το τροπολίδο από πίτης. Αυτό αντιδρούσε στα δέκα ή πέντε λεπτά, δεν ήταν καλά.
Βγήκε μέχρι έξω. Έλα βρε, έλα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το περπάτημά μας. Παραδοσιακά, πριν ξεκινήσουμε, κάθε φορά παίρνουμε την ευχή του παππού. Τελευταία 10 χρόνια, 11, που έχει πεθάνει ο παππούς μου, παίρναμε την ευχή της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου είναι πλέον 95 χρονών. Φέτος δεν κατέστη δυνατό να πάρουμε την ευχή της. Γιατί λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε ήταν σε άσχημη κατάσταση και έπρεπε να πάει εκτάκτως στο νοσοκομείο. Και για εκείνη και ας έχει την καλύτερη δυνατή κατάληξη. Έτσι είναι τα πράγματα. Ό,τι να γίνει θα γίνει. Και η ζωή, όπως και εμείς, προχωράει.
Ναι, έφυγε γρήγορα. Αυτό από τη ζέστη θα είναι, που ακούγεται. Συστέλλονται, διαστέλλονται μάλλον τα μέταλλα. Thank you.
όσο είμαστε στον δρόμο έχει πιο πολύ φασαρία από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Σε λίγο που θα κόψουμε προς τα μέσα στα χωριά και μετά στα βουνά θα ακούγεται καλύτερα, θα ακούγονται μάλλον μόνο στην ουσία η ήχη της φύσης και τα δικά μας βήματα και οι ομίλιες μας. Παραδοσιακά αυτή τη διαδρομή την κάνουν και άλλες παρέες και άλλες οικογένειες από τα χωριά που θα μπούμε τώρα, το Κατωτρίτος και τη Μιχού και μετά, ή κάποιοι οι οποίοι θέλουν να περάσουν το πρώτο κομμάτι που έχει ανηφόρα μετά τα χωριά αυτά. Τους ανεβάζουν με αγροτικό μέχρι πάνω σε κάποιο σημείο, τους αφήνουν και περπατάνε από εκεί. Στη διαδρομή μπορεί να συναντήσουμε κι άλλους. Παλιότερα συναντάγαμε 5-6 οικογένειες. Μεγάλες, μικρές. Συνολικά μπορεί και 30-35 άτομα, ίσως και περισσότερα. Τώρα και λόγω κορονοϊού και διάφορα πολύ και λιγότεροι, δυστυχώς, κάνουν αυτή την πολύ όμορφη διαδρομή, θα τη δείτε κι εσείς. Περίπου 30 χρόνια που κάνω αυτή τη διαδρομή, αν δεν κάνω λάθος, μονάχα δύο φορές δεν έχω πάει. Μία που ήμουν φαντάρος και μία που πήγα από μία άλλη διαδρομή από πάνω από το Μεσαγρό, Παλαιόκηπο Μεσαγρό, πάνω από τα χωριά της Γέρας που βγάζει στο σανατόριο της Αγιάς σου. Ποιος ξέρει τι έχει. Τα παρατήσαν. Μεγάλο είναι. Αλλά μάλλον το παρατήσαν. Τι είναι ρε. Τι είναι ρε. Το κακόμενο. Έχει ένα τέτοιο, ένα μπολάκι. Πού πήγε. Πού πήγε. Πού χώθηκε. Έφυγε πιο μέσα. Φύγε μέσα στην ελιά.
το μυρίσαμε. Είναι από τις φορές που είμαστε λιγότεροι, λίγα άτομα. Παλιά ήμασταν 7-8. Ο παππούς μου, πολύ παλαιότερα τις πρώτες χρονιές. Οι γονείς μου. Μερικές χρονιές η αδερφή μου, αν και εκείνη προτιμούσε να πηγαίνει από το δρόμο που πηγαίνει περισσότερος κόσμος, από την άσφαλτο, από τον κύριο δρόμο. Κάποιοι άλλοι συγγενείς, εν αλλάξ. Εμείς προτιμάμε αυτή τη διαδρομή γιατί δεν είναι μονότονη, δεν έχει μόνο άσφαλτο. Περνάς από χωματόδρομο, περνάς από πετρόχτιστα καλντερίμια, ας το πούμε έτσι, που ήταν φτιαγμένα για τα γαϊδούρια τότε, τις παλιές εποχές. Είναι πλέον επίσημη περιπατητική διαδρομή, έχει και σημάνσεις. Τώρα εδώ φτάσαμε στη διασταύρωση. Θα στρίψουμε για κάτω τρίτος επάνω, αριστερά. Μετά στη Μιχού και μετά θα φύγουμε προς το βουνό. Δεν θα πω, την ιδέα λέω, μια που την έβαλε, αν γίνει κάποιες φορές, θέλω να το παρέψω για να δω.
φαίνεται, δεν διαβάζει. Γιατί είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά να φύγει. Να κάνει αφού είναι κοντά, δεν είναι κοντά. Εδώ τώρα είναι κάτω τρίτος. Συνεχίζει και ευθεία. Θα πάμε δεξιά.
για να πάμε προς τη Μιχού. Είναι δύο χωριά, το ένα δίπλα στ' άλλο. Ανοιχτός ο κοντής, πάρε ένα μεγάλο μπουκάλι. Άμα είναι ο κοντής ανοιχτός. Βάει δέρος. Εντομένου θα είναι σχήμα.
μέρες δεν αφήνει νερό. Δεν πλάι είναι. Αυτό εδώ το βανιακό.
σπίτι. Έμενε η γιαγιά μου όταν ήταν παιδί. Πριν από 80 χρόνια περίπου. Κάποιος το έχει φτιάξει λίγο. Μία μικρή στάση να πάρει ένα νερό ο θείος μου και συνεχίζουμε. Είναι παππούς και κατσακούλι που είχα στο δύο μπουκαλάκια έχει πάνω. Τρία μπουκάλια. Έχω θερμός εγώ. Έχω θερμός λίγο και κρατάει κρύο. Του Άγιου Ιωάννη, του Κερασά, όπως τον λένε εδώ, Άγιος Ιωάννης ο Κερασάς, και θα συνεχίσουμε ακόμα πιο πάνω και μετά θα μπούμε σε περιπατητικό μονοπάτι. Εδώ τώρα, σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποια αυτοκίνητα που θα ανεβάζουν κόσμο. Έχει αυτό εδώ το πολύ ωραίο ποτάμι, περνάει από δίπλα, έχει πυκνή βλάστηση, έχει δέντρα.
συνέχεια, γιατί τα φορά ήταν μια ίδια κάνει. Μπέρ τηλέφωνο, ωραία τια. Θα πάω σαν παιδί. Αυτό εδώ σιγά το φτιάξα. Θα έρχονται να κάνουν μια λειτουργία δυο το χρόνο. Βέβαια και τσακίστηκε η μάνα μου. Τσακίστηκε το πόδι σου. Ναι. Είναι επισκέψιμο ή το έχουν κλείσει πια? Είναι επισκέψιμο ή το έχουν κλείσει, λέω πια. Πριν από 20 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω. Εγώ δεν πειράζει. Φίδι. Μικρό. Ένα φιδάκι.
Ε? Από εδώ λέει στήλα. Μα από εδώ πάνε ή πάνω. Από το δρόμο πάμε. Το δρόμο, ε. Ναι, από εδώ τώρα ποιος ξέρει τι καθάρισμα έχουν κάνει και πότε. Θα φάμε τα πόδια μας και τα χέρια μας. Ατέλειωτο το νερό είχε αυτός. Με χαμούζα μέσα στο ποταμό. Ακόμα τα έχει μέσα στο κάτω καλό καιρό. Είναι περιβόλια δεν είναι. Καλλιεργήσουμε. Μήλα, τεράστια. Βλέπουμε ντομάτες, λάχανα, πρόγινα. Δεν είναι στο λάχανα εδώ πάνω. Πάμε κυρίες με τα λάχανα.
πρώτο στάδιο προετοιμασίας. Τι λες? Α, και εγώ με το μίσο. Πόσο ετών είσαι, θεία? 71. Εντάξει. Μια χαρά είσαι. Άμα ταύτισες απλά μετά από αυτό. Ακούγονται. Αγροτικό. Συνοδοιπόροι. Καλά, περίμενα. Κάνουμε και μια στάση αμέν, δεν ξέρω. Κάνουμε και μια στάση αμέν, ό,τι θέλει και ο Γιάννης. Μην μείνεις πίσω. Έριξε και το χώμα, θα κολλήσει πάνω μας. Αυτή η ανεβασιά γλιτώνεις 50 λεπτά με μία ώρα, ανάλογα με το ρυθμό σου. Να πάρεις το αυτοκίνητο και να ανέβεις μέχρι πάνω. Δηλαδή αντί για 3 ώρες κάνεις 2.
Πάμε στο εκκλησάκι. Να ανάψει ο Θεός ένα κερί. Και συνεχίζουμε. Έχει στρέψει. Δεν είναι αυτό που είναι το πρόβλημα.
Άμα θες μετά, λέει, μπορείς να είσαι ένα δραστηριοποιητής, αλλά δεν μπορείς να προβολητής, δεν μπορείς να δηλωθείς προβολητής.
τόσο από το μεταφέρο. Πάντα. Πάντα. Και μερικές φορές ήμασταν και μισή ώρα νωρίτερα. Πιο ψηλά ο ήλιος. Αυτό είναι και μετά το τελευταίο. Αυτό είναι και μετά το τελευταίο, λέω, δεν έχει. Ανηφόρες τεράστιες. Και από τα χέρια. Δεν ξέρω.
κάτι είπε. 22. Νομίζω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Βάσο δεν είναι και σπορ το προβάτημα. Όχι. Όχι. Ούτε για σκέφτη να τελειώσει. Για κανένα χιλιόμετρο μπορεί. Και πολύ λέω. Έχει και λεωφορεία.
Και από πάνω περνάς νομίζω. Ναι, νομίζω κατεβαίναμε λίγο πιο κάτω, ναι. Ναι, Γιάννη, νομίζω κατεβαίναμε από εκεί. Ναι, βγαίνεις λίγο πιο πέρα. Το νερό δεν το... Το προσπερνάμε αυτό. Τελευταία. Δεν είναι και πολύ νερό. Εδώ τώρα από κάπου. Πήγε μέσα από τα βάτα. Μπαμπά, προλαβαίνεις να γυρίσεις. Προλαβαίνεις να γυρίσεις. Πού θα περάσεις από εκεί. Μαρτύριο της σταγόνας. Ναι, πάλι καλά το πρωί.
Τώρα πρέπει να φαγωθούν. Αδειάζει.
φτάσαμε την άλλη ομάδα. Την άλλη ομάδα φτάσαμε. Εκεί είναι το νερό. Εκεί θα κάνουμε στάση για 5 λεπτά, για 10, όσο χρειάζεται ο καθένας για να συνεχίσει. Την επόμενη ανηφόρα και την τελευταία την ανεβαίνει ο καθένας με ό,τι ρυθμό θέλει. Δεν την πάμε σαν ομάδα. Είναι μεγάλη, είναι δύσκολη. Ακούγονται φωνές. Είναι κλασικό σημείο συνάντησης το νερό αυτό. Τρέχει άφθονο, έχει δροσιά. Η τελευταία ξεκούραση πριν τη μεγάλη ανηφόρα. Για να βγεις πάνω από την Αγιά σου. Και μετά να κατηφορήσεις λίγο να φτάσεις στο χωριό. Ωραία, για ξεκούραση.
πάει. Ας θα κόψω από εδώ. Ναι, γιατί βλέπω ότι ζωρίσαν τα πράγματα. Έχουν αρχίσει και με πιάνουν τα πόδια μου και από το ποδήλατο οι γάμπες. Θα ανεβούμε σιγά σιγά και σταθερά.
παραλίγο να με τραβήξει το πόδι μου.
αυτό το ανέβασμα με τράβηξε. Α, πιο σιγά. Κάπου εδώ, λίγο πιο πάνω, ήδη έχουν αρχίσει οι πευκοβελόνες. Θα αρχίσουν και τα πευκόδεντρα, τα πεύκα. Καταλαβαίνεις ότι πλησιάζεις στο τέλος της ανηφόρας. Στροφές ακόμα και φτάσαμε στο ίσιωμα και μετά από εκεί είναι κατά 95% ίσιωμα ή κατηφόρα ο δρόμος. Εδώ δεν ακούγεται τώρα. Όταν φυσάει πολύ έντονα, ακούς το θρόισμα από τα κουκουνάρια. Πάνω ψηλά στα δέντρα, καθώς περνάει ο αέρας.
σήμερα. Έχει μια σχετική άπνοια. Λίγο ακούγεται στο βάθος. Ξέρω ότι πιάνει το μικρόφωνο της κάμερας. Ακούγεται ένα θρόισμα. Φτάσαμε. Κάνει φοράκι. Το γνωστό καταφύγιο κυνηγών. Και σε λίγο θα βγούμε στον δρόμο που θα ακολουθήσουμε για να βγούμε πάνω από την Αγιά Σου. Μικρή στάση για νερό και ξεκούραση.
Πει μικρή παράκαμψη για τη θέα. Ο κόλπος της γέρας. Και συνεχίζουμε. Ο χυμός. Ναι, ναι.
Φίλες μου, πάει και προλάβαμε λίγο τον ήλιο και τη δύση του. Άλογο. Τι νερά. Νερό θες. Νερό θες. Ω, περιποιημένο είναι αυτό. Δυνατό.
Φτάσαμε στο δρόμο το κεντρικό. Μία μικρή στάση. Να αλλάξουμε καμιά μπλούζα και συνεχίζουμε. Αντιχωρίζουμε προς την Αγιά Σα. Ο Όλυμπος εκεί στο βάθος.
τελευταία χρόνια λόγω COVID κάνουμε όλη τη διαδρομή, αλλά δεν κατεβαίνουμε κάτω στο προσκύνημα. Και είδες πινακίδες. Και ερχόμαστε κάποια άλλη στιγμή να προσκυνήσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ συνοστισμό. Περιμένουν τον κόσμο που θα έρθει κατά εκατοντάδες και χιλιάδες ακόμα. Θα έχει κάνει διαδρομή χιλιομέτρων, θα πεινάει, θα διψάει, θα θέλει να εξαποστάσει.